Καλημέρα. Καλημέρα. Αριστοτρίτη, 7 Απριλίου 2020. Μια καραντινάτη Αριστοτρίτη, πραγματικά. Και το θέμα μας σήμερα είναι χρήσιμο πάρα πολύ. Το έχουν ζητήσει πολλές μαμάδες οι οποίες παρακολουθούν το κανάλι μας. Πώς μιλάμε στα παιδιά για τον κορονοϊό. Δικό σου το μικρόφωνο, κουμπάρα. Δική σου η σκηνή. Πώς μιλάμε στα παιδιά για τον κορονοϊό. Λοιπόν, έχουμε γράψει και γενικώς αρκετές, έτσι, ποστάρει αρκετά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Να πούμε ότι στα παιδιά δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, το έχουμε μπει και σε άλλα θέματα, κάθε φορά που μιλούμε για τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τους κοροϊδέψουμε και γενικότερα δεν μπορούμε να το παίζουμε τρελίτσα. Αν και είναι λίγο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση να το παίζουμε τρελίτσα, καθότι αντιλαμβάνονται και βλέπουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αποκρύψουμε. Σημαντικό είναι και εμείς οι ίδιοι να διαχειριζόμαστε καταρχήν την κατάσταση και κατά δεύτερον να δούμε πώς θα το πούμε στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά αντιλαμβάνονται πράγματα που δεν μπορούμε να τα υποψιαστούμε, τα πιάνουν τα vibes τους που λένε, και γενικότερα διαισθάνονται πότε αγχωνόμαστε, πότε δεν είμαστε καλά κτλ. Αυτό που διακόπτω, τα παιδιά έχουν πολύ ισχυρό gut instinct. Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Ακόμη και αν τους λες είμαι καλά, αν εσύ δεν είσαι καλά, θα το νιώσουν τα μωρά και θα επηρεαστούν τα παιδιά. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που παρατηρώ αυτές τις μέρες και μέσα από τη δουλειά μου είναι πάρα πολλές οικογένειες που να έχουν πάρα πολλά θέματα διαχείρισης, βγαίνουν θυμοί, τα νεύρα τους, το άγχος να το πω κωδικοποιείται, μεταποιείται σε άλλα δευτερογενή συναισθήματα τα οποία βγάζουν προς τα έξω, αρνούμενοι το άγχος τους, είτε ασυνείδητα είτε συνειδητά. Και αυτό μπορεί να βγει με φωνές, μπορεί να βγει με λιγότερη αντοχή, μπορεί να βγει με το να εξοστομίζουν βάριες εκφράσεις ο ένας προς τον άλλον, μπορεί να βγει με το παθητική επιθετικότητα, μπορούν να βγουν με πάρα πολλά πράγματα, τα οποία φυσικά όλα αυτά τα αντιλαμβάνονται και τα παιδιά. Αγάπη μου, είπες ότι το άγχος είναι ένα πρωτογενές συναίσθημα, το οποίο μπορεί να βγει σε δευτερογενή συναισθήματα. Δεν θα πούμε περισσότερα σε αυτό, γιατί είναι βασικό κομμάτι του σεμιναρίου μας που θα γίνει. Θα νικήσουμε τον κορονοϊό. Θα τελειώσει η καραντίνα. Θα κάνουμε τα σεμινάρια μας. Θέλω να σε ρωτήσω όμως κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο. Αυτός ο τρόπος της άρνησης του άγχους από τον άνθρωπο, της απόθυσης του και της επερχόμενης εκδραμάτισης του άγχους με τους τρόπους που περιέγραψες, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός αμήνας? Είναι ένας συμβιβαστικός τρόπος για να τα καταφέρουμε, να τη βγάλουμε που λένε. Είναι συμβιβαστικός όμως, δεν είναι υγιής, δεν είναι δημιουργικός. Όχι, όχι, όχι. Είναι άμυνα. Είναι ένας τρόπος να αμυνθούμε σε αυτό που εισβάλλει στην καθημερινότητά μας και μας ενοχλεί. Κάνω αναφορά στο vlog που είχαμε κάνει για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας και τους υγιείς μηχανισμούς άμυνας. Και εγώ δεν ξέρω τα καλά, βοηθήσαμε και εσύ για να κάνω και το vlog. Είπαμε ότι υπάρχουν υγιείς μηχανισμοί άμυνας, όπως η εκλογήκευση, που η εκλογήκευση γίνεται μέσα από τη συζήτηση, όπως το χιούμορ. Και υπάρχουν και οι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας. Εγώ θέλω να σου βάλω το εξής ερώτημα, το οποίο είμαι σίγουρη, κόφω τη κλέμ μου, ότι το βιώνουν πολλά σπιτικά αυτές τις μέρες. Έχεις μια πυρηνική οικογένεια που υπάρχει μητέρα, πατέρας, τέλος πάντων οι δύο γονείς και τα παιδιά. Για σκοπούς αναφοράς σε αυτόν τον vlog, όταν λέμε παιδιά, μιλούμε για παιδιά από μωρά μέχρι την εφηβεία. Δεν είναι έτσι, μιλάμε για... Ο ένας από τους δύο γονείς είναι συνειδητοποιημένος, είναι ψύχρεμος, αντιλαμβάνεται τα συναισθήματα του, τα παραδέχεται τα συναισθήματα του, διαθέσιμος ή διαθέσιμη να μιλήσει γι' αυτά, είναι διαθέσιμος ή διαθέσιμη να αστειευτεί γι' αυτά, δηλαδή χρησιμοποιεί υγιείς μηχανισμούς άμυνας, γιατί είναι ένας πόλεμος αυτός και πρέπει να αμυνθούν. Ο άλλος γονιός, ο πατέρας ή η μητέρα τέλος πάντων, το άλλο πρόσωπο όμως, χρησιμοποιεί συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας.
και στέλνει mail σε μένα. Ένα παράδειγμα λέω τώρα, χωρίς να σημαίνει ότι απαραίτητα οι γυναίκες χρησιμοποιούν υγιείς μηχανισμούς άμυνας και οι άντρες συμβαστικοί. Ένα mail που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που λέει μια κοπέλα. Εγώ είμαι διατεθειμένη να συζητήσω με τον άντρα. Είμαι διατεθειμένη να εκφράσουμε μαζί τα συναισθήματα μας. Είμαι διατεθειμένη να κάνουμε πράγματα για να μην μας πάρει από κάτω. Ο άντρας μου όμως επιμένει και λέει: είμαι καλά, δεν έχω τίποτα, είμαι μια χαρά. Και αποσύρεται. Δηλαδή, ασχολείται με το κινητό του πολλές ώρες και δεν μιλάει καθόλου. Δεν συμμετέχει στα δρόμενα μέσα στο σπίτι, γιατί εφόσον είμαστε μέσα στο σπίτι, όσοι έχουν τα παιδιά έχουν και ένα παραπάνω λόγο να κάνουν πράγματα. Δηλαδή, παιχνίδια με τα παιδιά, δημιουργικές εργασίες με τα παιδιά στο σπίτι. Θα μιλήσουμε την ερχόμενη Τρίτη για το πώς απασχολούμε τα παιδιά στην καραντίνα. Είναι το επόμενη Τρίτη στο θέμα μας αυτό. Πώς μπορεί αυτή η γυναίκα, που ξαναλέω, μπορεί να είναι και άνδρας που η γυναίκα του να έχει συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας. Πώς μπορεί αυτή η γυναίκα να τα βγάλει πέρα όταν έχει να αντιμετωπίσει τον κορονοϊό, την καραντίνα, τα παιδιά και ένα σύντροφο ο οποίος είναι πιο μωρό από όλα τα μωρά του σπιτιού? Σίγουρα αυτός ο σύντροφος δεν είναι τώρα που έγινε, δεν είναι σύμπτωμα του κορονοϊού που έγινε έτσι. Είναι από μόνος του σύμπτωμα και έχει από καιρό... καιρό που είναι έτσι. Και σίγουρα όταν είναι όλα μαζί, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς ένα-ένα τη φορά. Εγώ αυτό που κάνω και αυτό που συμβουλεύω είναι να διαχειριζόμαστε την κατάσταση αυτή, καθ' αυτή, με τα παιδιά, με όλη αυτή την τρέλα που μας έχει κατακλείσει με τον κορονοϊό. Και το άλλο το κομμάτι, συζητούμε όσο μπορούμε με τον άλλο μέσα από τόνους για να τα βρούμε, ηρεμούς τόνους. Και αν δούμε ότι δεν... Αν είσαι με τα παιδιά στο ίδιο σπίτι, σε καραντίνα, δεν μπορείς να συζητήσεις μόνος σου χωρίς τα μωρά. Δεν έχει καραντίνα, δεν μπορεί να πεις στον παιδιό σου, παίζουν τα παιδιά σου 10-12 χρονών. Μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, στον περίπατο που δικαιούμαστε, είτε με το κατοικίδιο αν έχουμε, είτε τέλος πάντων για προσωπική άσκηση. Να πάρουμε το σύμπτωμα πόρτα για κατοικίδιο. Ναι. Να το συζητήσουμε όσο μπορούμε, αλλά και πάλι δεν σημαίνει ότι ο άλλος έχει την ίδια διάθεση να κατανοήσει και να καταλάβει αυτό που του λέμε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην το καταλάβει. Είναι καιρός τώρα, ρωτώ κάτι άσχετο που είναι εξίσου σχετικό. Είναι καιρός τώρα να πάρουμε αποφάσεις για διαζύγια και τέτοια? Όχι. Όταν το παιδί έρχεται και λέει μπαμπά, ας πάρουμε για να μην είμαστε προκατηλημμένες, γιατί είμαι σίγουρο ότι έχει σπίτικα στο οποίο ο άνδρας είναι, ο πατέρας είναι ψύχρεμος και είναι λειτουργικός και η μητέρα είναι πνιγμένη στο άγχος, στην αγωνία κλπ. Έρχεται το παιδί και λέει στον πατέρα, παπά, μπαμπά, η μαμά δεν είναι καλά. Η μαμά μας θυμώνει περισσότερο από το κανονικό. Η μαμά μας τα έχει πρίξει. Τι να κάνουν? Τι κάνει ο πατέρας σε εκείνη την περίπτωση? Λέει, βγάζει το παιδί τρελό και του λένε μια χαρά είναι η μαμά σου και είναι η μαμά σου και να την ακούσεις. Πάει και εκμυστηρεύεται τον πόνο του στο παιδί και το κάνει και το γονιοποιεί. Είναι πολλά δύσκολα θέματα. Το συζητάμε με τη σύζυγό του όταν θα βρεθούν κάποια στιγμή μόνοι τους ή στο δωμάτιό τους, ενώ τα παιδιά θα απασχολούνται με κάτι και θα μπορέσουν ενδεχομένως να κάνουν μια κουβέντα, ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είπαμε, όταν θα βγουν έξω για την φυσική τους άσκηση μπορούν να το συζητήσουν. Και πάλι όμως, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί που έχουν τέτοια θέματα δεν τα αναγνωρίζουν, είναι ασυνείδητα για τους ίδιους. Γι' αυτό και τα βγάζουν, τα μεταποιούν σε κάτι άλλο, γιατί ακριβώς δεν καταλαβαίνουν τι έχει από κάτω. Δεν το παραδέχονται, δεν είναι καλά. Μιλάμε και για πολύ χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, εξαιρετικά. Ακριβώς. Οπότε από τη στιγμή που δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, ό,τι και να του πεις πάλι θα βγάλει άρνηση, θα βγάλει άλλο αμυντικό μηχανισμό. Θα σου πει δεν είναι αυτό, εσύ το θεωρείς, τα κάνεις όλα στο μυαλό σου βρίσκονται κτλ. Θα σου πει διάφορα άλλα πράγματα. Άρα δεν θα βγάλει. Θα σου κάνει. Ακριβώς. Θα σε βγάλει και τρελό.
Θα είναι και ψυχολογικό πόλεμο από πάνω, οπότε θα χειροτερεύσει την όλη κατάσταση. Την περίπτωση που ο καυγάς γίνει μπροστά στα παιδιά, πώς το διαχειριζόμαστε? Γιατί είμαι σίγουρη ότι έχει σπίτια που αυτές τις μέρες ο καυγάς έγινε ή γίνεται ή θα γίνει μπροστά στα παιδιά. Κοίταξε να δεις, άμα γίνει μπροστά στα παιδιά, απλά εξηγούμε στα παιδιά τους λόγους που... μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, όσο καλό να μην έχει συμβεί, να με συνέβαινε, αλλά από τη στιγμή... Συνέβη και εννοώ. Γιατί δεν εξαρτάται μόνο από το πρόσωπο που είναι λειτουργικό, εξαρτάται και από το σύμπτωμα. Τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου που μπορεί να είναι αλλού ή αλλού, γιατί δεν αντέχει την κατάσταση. Ωραία. Και δεν μπορείς να ελέγξεις πάντα ότι θα είναι ήρεμα τα πράγματα. It takes two to tango. Ακριβώς. Διότι εσύ που είσαι αυτός που είσαι πιο λειτουργικός, αλλά τρως και όλη την παθητική επιθετικότητα του δυσλειτουργικότητα, θα πάθεις εσύ έκρηξη κάποια στιγμή. Ναι. Παίρνουμε βασικά το παιδί που έχει δει μπροστά του να γίνεται ο καυγάς και του εξηγούμε με όμορφο τρόπο γιατί ήρθαμε σε σύγκρουση και γιατί έγινε όλο αυτό. Χωρίς να κατηγορήσουμε το μέλος, τον πατέραν ή τη μητέρα που μετήχε σε όλη αυτή την κατάσταση. Εξηγούμε στο παιδί ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιμετωπίσει κάποιος το άγχος και κάποιοι τρόποι δουλεύουν καλύτερα και κάποιοι τρόποι δεν δουλεύουν τόσο καλά. Και βάζουμε το σε διαδικασία να πούμε, εάν εσύ βρισκόσουν στη θέση των γονιών σου, ποιον τρόπο θα επέλεγες? Ακριβώς. Ή να κάνουμε παράδειγμα, επειδή κανονικά ξέρουμε τα παιδιά μας και ξέρουμε και αρκετά πράγματα για τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Μπορεί να φέρουμε παράδειγμα, θυμάσαι με τον φίλο σου, τον Κωστάκη, που είχατε εκείνη την παρεξήγηση και πώς το χειριστήκατε, που δεν ήταν και πάρα πολύ καλή ιδέα πώς το χειριστήκατε και είχατε σύγκρουση, ή σε αντίθεση με την άλλη περίπτωση με το φίλο σου, τον Γιαννάκη, που το λειτουργήσε διαφορετικά. Δηλαδή, δεν είναι καλή ιδέα να κατηγορούμε τον άλλο γονιό, κατά τη γνώμη μου. Ό,τι και αν συμβαίνει. Ό,τι και αν συμβαίνει. Από τη στιγμή που είμαστε μαζί του και από τη στιγμή που είμαστε παντρεμένοι, παντρεμένοι με τον άνθρωπο, τρελαίνουμε τα παιδιά να από τη μια παραμένουμε με τον άνθρωπο και από την άλλη τον κατηγορούμε. Συμφωνώ. Έτσι κάνουμε. Εξηγούμε στα παιδιά ότι ο άλλος γονιός, όπως και εμείς, είμαστε αγχωμένοι για όλη αυτή την κατάσταση, γιατί προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτόν το άγχος, επειδή δεν το αναγνωρίζει ο ένας εκ των δύο, του προκαλεί θυμών, εκνευρισμό, νεύρα, τα οποία με το παραμικρό ενδεχομένως να ξεσπά μια σύγκρουση. Όμως είναι γιατί πραγματικά έχει ζοριστεί πάρα πολύ. Δεν, σε άλλες περιπτώσεις είμαι σίγουρη ότι δεν θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο. Δείξε κατανόηση για αυτόν και πάρε παράδειγμα για το πώς εσύ θα μπορούσες... Ναι, πάρε το μάθημα από αυτήν την κατάσταση και δες πώς θα μπορούσες ενδεχομένως να αντιδρούσες. Το δύσκολο είναι εάν ξεφύγει εντελώς η κατάσταση και ξεσπάσει και βία, το οποίο αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστείς εκεί. Γιατί έχουμε και μεγάλη αύξηση της ενδοικογενειακής βίας στο τελευταίο διάστημα. Όταν υπάρχει ενδοικογενειακή βία, τηλεφωνούμε κατευθείαν. Είμαστε στην Κύπρο στο 1440 και αν είμαστε στην Ελλάδα στο 1590, νομίζω. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη βία σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε είτε το ξυλοδαρμό, είτε οποιοδήποτε τρόπο βίων επιλέξει ο σύντροφος ή σύντροφος εναντίον του άλλου μπροστά στα παιδιά. Γιατί αν μπούμε σε αυτό τον τρυπάκι, ξέρεις, ήταν εκνευρισμένος και θυμωμένος ή θυμωμένη και τα λοιπά, θα ξεφύγει πολύ η κατάσταση και θα δώσουμε και έναν εντελώς λάθος μήνυμα στα παιδιά μας. Δηλαδή υπάρχει... Η αιτία δεν δικαιολογείται ό,τι και να υπάρχει, με ή χωρίς κορονοϊό. Παίρνουμε τηλέφωνο και καταγγέλνουμε άμεσα όποιον με βίον τρόπο μας αντιδρά εναντίον μας. Αριστονίκη, όταν τα παιδιά έχουν απορίες του στυλ, θα πεθάνουμε όλοι? Θα πεθάνει η γιαγιά από τον κορονοϊό, θα πεθάνει ο παππούς από τον κορονοϊό, θα πεθάνει το τάδε πρόσωπο που αγαπούμε και γνωρίζουμε, το οποίο είναι, έχει μια χρόνια ασθένεια και ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Κινδυνεύω εγώ να πεθάνω? Σε ένα ερωτήσιο μπορεί να σας κάνει έναν 8χρονο, έναν 10χρονο, έναν 7χρονο μπορεί να σας κάνει. Πώς απαντούμε σε αυτές τις ερωτήσεις?
Απαντούμε με ειλικρίνεια, χωρίς ωστόσο να φεύγουμε και την ελπίδα από το παιδί. Θα τους πούμε, δεν γνωρίζουμε, κανένας δεν γνωρίζει πότε θα πεθάνει και πώς θα πεθάνει. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που μας έχουν πει οι επιστήμονες, είναι ότι αυτή η ασθένεια συνήθως πλήττει τους πιο μεγάλης ηλικίας, αν δεν προσέξουν, αν δεν μείνουν στο σπίτι, εάν δεν τέλος πάντων πάρουν τα μέτρα που πρέπει να πλένουν τα χέρια τους που έχουμε μπει τους κανόνες υγιεινής, αν δεν τους πληρούν κτλ. Υπάρχει μια περίπτωση να αρρωστήσουν και πάλι, και αν αρρωστήσουν δεν μπορούμε να ξέρουμε εάν θα πεθάνουν ή όχι. Γιατί αυτό το ξέρει μόνο ο οργανισμός τους για το πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό. Οπότε δεν μπορούμε, αντί να κάνουμε υποθέσεις και να λέμε αν θα γίνει αυτό, αν θα γίνει το άλλο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και όλα όσα μας λένε οι επιστήμονες. Και από εκεί και πέρα να ελπίσουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση σύντομα θα παρέλθει και θα επιστρέψουμε πίσω στους κανονικούς ρυθμούς της ζωής μας. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να πούμε στο παιδί δεν θα πεθάνεις εσύ, δεν θα πεθάνω εγώ, δεν θα πεθάνει η γιαγιά, δεν θα πεθάνει ο παππούς. Δεν είναι ειλικρινές αυτό. Χωρίς να σημαίνει ότι και αν του το πεις, δεν θα γίνει, ας πούμε. Μη κακό να συμβεί κάτι πολύ δύσκολο. Έχουμε ανάλογο βίντεο στο κανάλι. Πώς μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο, το έχουμε κάνει μαζί. Ναι, το έχουμε κάνει. Μου το έχει ζητήσει ένας εκπαιδευτικός, γιατί παρόλο που είναι σε καραντίνα, μου στείλε μήνυμα στο Messenger και μου λέει: μόλις έχω ενημερωθεί ότι ένας γονιός ενός παιδιού που φυτά στην τάξη μου έφυγε από καρκίνο. Και έχεις κάποια βίντεο να μου στείλεις να δω για το πώς να μιλήσω με εκείνο το παιδί, γιατί θα ήθελα να κάνω συνομιλία μέσω Skype μαζί του. Έψαχνα στο κανάλι και βρήκα το βίντεο που κάναμε μαζί, πώς μιλάμε στα παιδιά για το θάνατο. Λοιπόν, για να μην τελειώσουμε τούτον την Αριστοτρίτη, την 7 Απριλίου 2020, με θανατηφόρα αναφορά, θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε με τα παιδιά για τον κορονοϊό, χρησιμοποιώντας και ιστορία. Χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, την ιστορία της ισπανικής γρίπης ή οι πράγματα που μπορούμε να μιλήσουμε με ιστορία, να τους πούμε ότι οι πανδημίες υπήρχαν στην ιστορική, έτσι, στον τρόπο που, τέλος πάντων, από τότε που γνωρίζουμε τον άνθρωπο αρκετές φορές, να τους πούμε κάποια παραδείγματα σαν ιστορικά γεγονότα, ή να τρέξουμε ενδεχομένως σε ντοκουμέντα ή σε κάποιες εκπομπές ιστορικού περιεχομένου που αναφέρονται σε τέτοια συμβάντα. Τότε θα τους πούμε ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τώρα είναι διαφορετικά, τώρα υπάρχει μεγάλη πληθώρα ενημέρωσης, η επιστήμη έχει προχωρήσει, η ιατρική έχει προχωρήσει, πιο γρήγορα μπορούν να βρεθούν ενδεχομένως εμβόλια, φάρμακα κτλ. Φιλτράρουμε στα παιδιά τις πληροφορίες που θα πάρουν. Για παράδειγμα, τώρα σκέφτομαι, θα μπορούσαμε να τους διοχετεύουμε περισσότερες θετικές ειδήσεις του στυλ. Το τάδε φάρμακο που χρησιμοποιείται πειραματικά στην τάδε χώρα να έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Ναι, φυσικά, η τάδε χώρα που έχει πάρει μέτρα νωρίς έχει καλά αποτελέσματα. Δηλαδή να τους δίναμε. Όχι μόνο στα παιδιά, σε όλους. Ας δώσουμε έμφαση. Αρκετή έμφαση έχουμε δώσει στην αρνητική είδηση και αρκετή ζημιά έχει κάνει η αρνητική είδηση στον κόσμο. Γιατί εκτός από την απερισκεψία που μπορεί να επιδείξουν κάποιοι στο να μην τηρούν τα μέτρα ασφαλείας προστασίας από τον κορονοϊό, είναι και τα μέτρα προστασίας της ψυχικής υγείας, και δεν έχουμε πάρει αρκετά αυτές τις μέρες. Ο κόσμος εκεί έξω είναι πολύ αναστατωμένος και όλες οι ειδήσεις αυτές ενδεχομένως να δίνουν έμφαση στις φοβίες, όλες αυτούς τους ανθρώπους που φοβούνται εύκολα, που έχουν θέματα με κατάθλιψη, φοβίες, κρίσης πανικού. Οπότε ας είμαστε λίγο προσεκτικοί και πιο ευαισθητοποιημένοι. Από εδώ και πέρα, που πιστεύω ότι έχουμε αντιληφθεί όλη την πορεία αυτήν των πραγμάτων και βλέπουμε ότι σιγά σιγά δειλά ξεκινάει όλο αυτό να παίρνει την κατηγούσα. Ας ευχηθούμε να την πάρει κάθε μέρα και πιο γρήγορα. Ας δώσουμε λοιπόν από τώρα και στο εξής, αφού δεν δώσαμε πιο πριν, έμφαση στη θετική είδηση. Ας αρχίζουμε τα δελτία ειδήσεων, που είναι βασικά δελτία αρνητικών ανακοινώσεων και όχι ειδήσεων, με θετικές ειδήσεις περί αυτής της κατάστασης, και ας σταματήσουμε όλοι να κινδυνολογούμε και να τρομοκρατούμε τον κόσμο.
Γιατί μαζί με τον ενήλικα ακούει και το παιδί και ο ενήλικας μετά δεν μπορεί να το διαχειριστεί πάντα με σοφία όλη αυτή την κατάσταση και την μεταφέρει επί της ουσίας στο ίδιο του το παιδί. Και να πούμε ότι η ανθεκτικότητα του ανθρώπου, η ψυχική ανθεκτικότητα, έχουμε κάνει πάλι παρόμοια εκπομπή για αυτή, έχει να κάνει με τα στάδια εξέλιξης του ανθρώπου. Οπότε ένας ενήλικας λόγω εξέλιξης, λόγω ηλικίας, λόγω πνευματικότητας, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη, εάν έχει, ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από ένα μικρό παιδί που ακόμη δεν γνωρίζει ποιος είναι που πάει και γενικότερα που βρίσκεται. Άρα ένας ενήλικας εν δυνάμει, ενήλικας και ψυχολογικά και συναισθηματικά και σωματικά και εξελιχτικά, μπορεί ενδεχομένως να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή ευκολότερα από ένα μικρό παιδί. Οπότε όλοι βάζουμε το λιθαράκι μας σε αυτόν. Ας δώσουμε τις θετικές ειδήσεις αρχικά, που υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτές οι θετικές ειδήσεις, και μέσα από τα ιστορική, με την, και πιο πολύ από αυτό που είπαμε για τις ασθένειες που υπήρχαν στο παρελθόν, τις φέρνουμε ενός παράδειγμα ότι υπήρχε και τώρα δεν υπάρχει. Υπήρχε και τώρα έχει βρεθεί το φάρμακο. Άρα και σε αυτή την κατάσταση κάτι αντίστοιχο θα γίνει. Είναι θέμα χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέμε στο παιδί. Δεν τον φοβίζουμε ότι εκτός από αυτή... Είναι αλήθεια, Αγκόρι, ότι ταυτόχρονα αυτά τα εμβόλια που έκανες από μωρό και κάνεις ακόμη, είναι για αρρώστιες που κάποτε σκότωναν τους ανθρώπους πολύ, όπως τώρα ο κορονοϊός, και βρέθηκε το εμβόλιο και επειδή το κάνεις και επειδή το κάνουν όλοι, δεν κινδυνεύουμε αυτή την ασθένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ένα τελευταίο μήνυμα. Το μήνυμα είναι να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε θετικοί, να προσπαθήσουμε να απασχολήσουμε το μυαλό μας με όσο πιο δημιουργικό τρόπο. Αισιόδοξη, ναι. Κοιτάζοντας τη θετική πλευρά της κατάστασης, ότι, ρε παιδί μου, κοντεύουμε, έχουν βρεθεί φάρμακα, δοκιμάζονται φάρμακα, οι επιστήμονες είναι σε έναν πυρετόδι βαθμό να κάνουν φάρμακα, να κάνουν δοκιμές. Οπότε όλα είναι σε μια συνεχή ροή, δηλαδή κυλάει η κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε δει ότι τα μέτρα που έχουμε πάρει, το ότι μένουμε σπίτι, δηλαδή βοήθησαν πάρα πολύ την κατάσταση. Οπότε, επίσης, κλείνουμε τα αυτιά μας στις συνωμοσίες, στις συνωμοσιολογίες. Κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς που έξτρα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μας βάζουν και έναν έξτρα πρόβλημα, όπως το τι θα γίνει αργότερα, γιατί γίνονται όλα αυτά, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό τι κάνει τον άνθρωπο έξτρα των προβλημάτων που έχει, να του δημιουργήσεις και έναν έξτρα πρόβλημα. Ακόμα περισσότερο δηλαδή το βάζω. Να μην τον αφήνεις να ασχοληθεί με το παρόν που είναι ουσιαστικό, πώς να επιβιώσει ψυχικά και συναισθηματικά και ο ίδιος και η οικογένεια του μέσα στην καραντίνα και πώς να στηρίξει τα παιδιά του, γιατί πρώτα απ' όλα είναι γονιός. Ακριβώς. Και επίσης, όταν δούμε ότι πραγματικά δεν έχουμε τη δύναμη να ανταπεξέλθουμε, κάνουμε το βήμα και καλούμε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχοθεραπευτή της αρεσκίας μας και ζητάμε βοήθεια για εμάς και τα παιδιά μας, προτού όλο αυτό το πράγμα μας κουκουλώσει, προτού όλη αυτή η φοβία μας καταπιεί και στο τέλος όλα όσα προσπαθούμε τόσο καιρό να μην πάρουν την πορεία που θα έπρεπε να πάρουν αν δεν είχαμε να χωθεί και φοβηθεί. Δεν είναι κακό να ζητήσουμε βοήθεια και δεν πρέπει να κοιτάμε το κόστος αυτήν την περίοδο, αλλά την υγεία μας, γιατί η υγεία μας δεν έχει πραγματικά, είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρινο οφθαλμού, είτε σωματικά, είτε τη σωματική υγεία, είτε τη ψυχολογική υγεία, που είναι εξίσου σημαντική. Μάλιστα. Και έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο για την καραντίνα και την ψυχοθεραπεία, το οποίο είναι καλή ιδέα να το δείτε, γιατί δεν βλέπω ότι έχει πολύ λίγες θεάσεις. Δεν πειράζει, το σχολιάζουμε μετά σε έναν έκτακτο αυτό, γιατί η κύριο Ντομίτσο έχει λίγες θεάσεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια. Γεια σας.